Γεια σας, είμαστε πάλι στο γήπεδο. Ο καιρός δυστυχώς μας τα χάλασε. Δεν κράτησε η πρόγνωση, δεν βγήκε αληθινή. Έχει τεσάρι νοτιά κιόλας, που είναι άσχημος αέρας αυτός. Αλλά τουλάχιστον θα μπορέσουμε, πιστεύω, να κάνουμε μια δοκιμή για το νέο κάμερα firmware 10-15 του Fimi Alpha 3. Οι συνθήκες είναι παρόμοιες με την τελευταία δοκιμαστική πτήση που έγινε εδώ, που είχαμε λίγο χαμηλή ομίχλη, όπως βλέπουμε έχουμε χαμηλή νέφωση, άρα από τα 30-40 μέτρα και πάνω θα έχει λίγο ομίχλη, για να δούμε αν η κάμερα έχει βελτιωθεί στο κομμάτι του overexposure σε τέτοιες συνθήκες. Πάμε να δούμε τώρα αν έχει κλειδώσει δορυφόρους. Έχει 13 δορυφόρους από ό,τι βλέπω εδώ. Οι ρυθμίσεις είναι το EV σε τιμή 0, θα το βάλω. Και αυτό που έχω κάνει είναι να ορίσω saturation 48 και contrast, αν θυμάμαι καλά, 50 σε super fine ανάλυση. Λοιπόν, πάμε να απογειωθούμε. Ξεκινάμε την καταγραφή βίντεο. Η οθόνη σε αυτές τις συνθήκες είναι μια χαρά. Για να δούμε πως σταθεροποιείται. Σταθερό το βλέπω. Πάμε λίγο μπροστά εδώ. Κόντρα στον άνεμο είμαστε. Ας κάνουμε ένα πέρασμα το γήπεδο σε standard mode. Δεν πέτασε σε cinematic, για να δούμε έτσι πως συμπεριφέρεται το αεροσκάφος. Βλέπω, θα το στείλω λίγο πιο μακριά να δοκιμάσω το return to home, γιατί στη δοκιμαστική πτήση δεν είχαμε καλή ακρίβεια και ίσως ήταν επειδή η μπαταρία είχε περάσει σε χαμηλό επίπεδο στάθμης, σε κρίσιμο μάλλον επίπεδο στάθμης, για να είμαι πιο ακριβής. Ίσως αυτό επηρέασε τη συμπεριφορά του. Καλά είμαστε εδώ, είναι προς τα 47-50 μέτρα, ύψος 10 μέτρα, ενεργοποιούμε το return to home. Αυτόματη επιστροφή, ανεβαίνει σε ύψος 30 μέτρων και έρχεται tailing. Αυτό έχω στείλει μήνυμα στην Fimi, όπου του ζητάω να το αλλάξουν και να γυρνάει heading, όπως είναι και το πιο σωστό, να βλέπει δηλαδή ο χειριστής πως επιστρέφει το σκάφος. Είπαν θα το αλλάξουν σε μελλοντικό firmware update για τον flight controller. Λοιπόν, για να δούμε πού θα κατέβει. Κατεβαίνει. Ακούτε τις ρηπές στο ανέμου. Τελευταία φορά που είχε κάνει αυτή τη δοκιμή είχε πάει πάνω από 5 μέτρα, ίσως και παραπάνω απόσταση. Τώρα από ό,τι το βλέπω πηγαίνει πολύ καλύτερα. Βλέπετε πάντως τον άνεμο πως το επηρεάζει, αλλά δεν έχει θέμα. Η απόσταση είναι 40 εκατοστέλων το πολύ, πολύ καλό. Άρα έχετε το υπόψη, όταν η μπαταρία περάσει σε χαμηλά κρίσιμο στάδιο, το return to home δεν είναι ακριβώς. Ουσιαστικά θα προσγειωθεί, θα προσπαθήσει να έρθει όσο πιο κοντά μπορεί για να προσγειωθεί, αλλά δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα έρθει κοντά εκεί που απογειώθηκε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με αυτόματη απογείωση. Να δοκιμάσουμε λίγο και το Orbit, που την προηγούμενη φορά είχα θέμα. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο ψηλά και τώρα για να δω
πάω στο κέντρο του γηπέδου. Λοιπόν, ας έρθουμε προς τα εδώ, το γκίμπαλ προς τα κάτω. Ωραία, σε μένα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι πρέπει να πετάξουμε πάνω από το αντικείμενο ενδιαφέροντος. Το φέρνω λέει πάνω από το κεφάλι μου, περίπου. Εντάξει. Και ενεργοποιούμε τώρα το Orbit Flight. Λοιπόν, περιμένουμε λέει τώρα να ρυθμίσει το ύψος πτήσης και το radius. Use pitch roll stick, ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο προς τα πίσω και θα το βάλω με δεξιόστροφη περιστροφή. Του δώσα αρκετό pitch για να δούμε. Δείχνει να δουλεύει. Με κρατάει στο πλάνο. Μάλλον στην προσγείωση η κάμερα σταμάτησε να γράφει. Θα το αφήσω να κάνει μια περιστροφή ακόμα για να δείτε ότι το Orbit δουλεύει. Δεν πρόσεξα και να θυμάμαι πάντως ότι στην απογείωση ενεργοποίησα την καταγραφή με την κάμερα. Μάλλον πρέπει να σταμάτησε με το που προσγειώθηκε. Θα το δω πάλι αυτό. Η μπαταρία είναι στο 11,8 βολτ. Η θερμοκρασία είναι στους 16-17 βαθμούς, αλλά έχει κρύο λόγω του ανέμου. Μάλιστα, το Orbit δουλεύει αρκετά καλά. Το φέρνω μπροστά να κάνουμε και ένα drone. Και θα ξαδοκιμάσω πάλι return to home. Ωραία, βγαίνω από το mode αυτό. Όπως είμαι εδώ, κάνω τώρα το selfie mode. Ok. Γράφει η κάμερα, κάνει τώρα το selfie mode. Πρέπει να ξεκινήσει να ανεβαίνει. Πάει αρκετά ψηλά. Ανεβαίνει ακόμα. Τελευταία φορά θυμάμαι είχε πάει γύρω στα 80 μέτρα ύψους. 130 μέτρα απόσταση, 80 μέτρα ύψος, 82, 84, 85. Ακόμα ανεβαίνει, στα 86 σταμάτησε, ωραία, 87, τώρα πρέπει να έρχεται. Ναι, επιστρέφει. Μπαταρία είναι στα 11,7 βολτ. Κοιτάξω τώρα ουσιαστικά να δω πότε θα σταματήσει η εγγραφή, γιατί προηγουμένως η εγγραφή σταμάτησε. Το DVR όσον αφορά το firmware, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή έχει κάποια bugs, το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι στη φήμη, γιατί κάνει κάτι μπάρες και κάτι μερικές φορές δημιουργεί θέματα στο βίντεο. Λογικά θα διορθωθεί και αυτό με κάποιο firmware update μελλοντικό. Ωραία, βγήκε από το selfie mode. Πάμε μία μπροστά, λίγο προς τη λαγκάδα. Μπαταρία είναι στα 11,6. Πάμε λίγο πιο ψηλά. Ωραία, εδώ όπως είμαστε. Σταματάω την εγγραφή. Τραβήξω καμιά φωτογραφία. Ωραία. Ενεργοποιώ πάλι την εγγραφή. Και κάνω return to home.
και πίσω με κόντρα τον άνεμο στα 11,4 βολτ την μπαταρία, πάει σε 30 μέτρα ύψος. Νομίζω ότι κατά την επιστροφή μπορώ να ρυθμίσω και το γιο. Ναι, μπορώ. Οπότε θα το φέρω με γιο. Κατάλληλα να κοιτάζει προς τα εμένα. Ήρθε. Η μπαταρία δεν είναι σε critical level, είναι 11,5 volt. 11,4 τώρα. Ήδη όμως βλέπω ότι έχει χειροτερέψει λίγο η ακρίβεια του return to home. Βεβαίως εξαρτάται και από τις συνθήκες αυτό σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα όμως δεν είναι το ίδιο χάλι όπως είχε στη δοκιμαστική πτήση που ήταν κοντά πάνω από 5 μέτρα απόσταση. Τώρα δηλαδή είναι γύρω στα εκεί που θα προσγειωθεί, 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο απόσταση. Και με την προσγείωση σταματάει και η εγγραφή του βίντεο. Οπότε έχετε το υπόψη, καλό αυτό είναι. Γιατί πολλές φορές με την προσγείωση ξεχνάμε να σταματήσουμε την εγγραφή βίντεο με αποτέλεσμα να χάνουμε το αρχείο. Καλό αυτό τουλάχιστον από τη φήμη που το έχει υλοποιήσει. Αυτή ήταν η μικρή δοκιμαστική πτήση που κάναμε το νέο camera firmware. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο σε σχέση με, με τις προηγούμενες εκδόσεις. Ευχαριστώ πολύ που ακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Καλή συνέχεια, γραφτείτε στο κανάλι και καλές πτήσεις. Γεια σας.